Στο ίδιο κλίμα θα μείνουμε, κυρίες και κύριοι. Θα μιλήσουμε για τον τουρισμό, αλλά συγκεκριμένα για το νησί του Εύρου, για την Σαμοθράκη. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης και πρόεδρο της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου Σαμοθράκης, με τον κύριο Φώτη Φωτεινό. Κύριε Φωτεινέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Κουμαντζίδου, και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Νομίζω ότι για πρώτη φορά θα δούμε το νησί της Σαμοθράκης στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού φέτος. Ναι, έχει υπάρξει και στο παρελθόν βέβαια, απλά αυτή τη φορά μέσα από μια διαδικασία η οποία έχει κάποια ειδικά χαρακτηριστικά, όπως η αύξηση των ημερών μετά από προσπάθειες που κατευλήθησαν. Έτσι εντάχθηκε και ο νομός Εύρου στο επιπλέον πριν των 10 ημερών. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, τουλάχιστον όταν αφορά τις προϋποθέσεις. Μάλιστα, άρα δεν θα είναι για 5 μέρες, είναι στις 10 ημέρες αυτή τη φορά. Ναι, θα είναι στις 10 ημέρες. Η Σαμοθράκη εντάχθηκε και μαζί με κάποια άλλα νησιά, σαν περιοχές που πληρούν κάποια ειδικά κριτήρια. Ο Εύρος, για την ακρίβεια, εντάχθηκε. Οπότε η δυνατότητα διαμονής μέσω του κοινωνικού τουρισμού αυξάνεται στις 10 ημέρες. Mm-hmm. Αυτό οπωσδήποτε είναι ένα θετικό στοιχείο, με δεδομένο βέβαια ότι βρισκόμαστε σε μια διαδικασία φέτος η οποία κατά βάση είναι χαρτογράφητη, παρά το γεγονός ότι εμείς ευελπιστούμε ότι, εν πάση περιπτώσει, από Ιούλιο και μετά τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα. Όταν λέτε χαρτογράφητη, εννοείται ότι ακόμη δεν έχουμε κάποια εικόνα για το νησί, για το πώς θα κινηθεί τουριστικά το καλοκαίρι, δεν υπάρχει ακόμη ενδιαφέρον. Κυρία Κουμαντζίδου, δεν έχει να κάνει μόνο με τη Σαμοθράκη αυτό. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα ζητούμενο πανελλαδικά σε σχέση με τον τουρισμό, ειδικά για φέτος. Και εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Έχει να κάνει με το πόσο θα υπάρξει ύφεση ή έξαρση των φαινομένων της πανδημίας στις γειτονικές χώρες και ειδικότερα για τη Βόρεια Ελλάδα, που είναι μια περιοχή που είναι κατά κύριο λόγο περιοχή που επισκέπτονται Βαλκάνοι. Αντιλαμβάνεστε, και ήδη τις τελευταίες μέρες δυστυχώς υπάρχει κάποια έξαρση όταν αφορά τα κρούσματα και Βουλγαρία και Ρουμανία. Οπότε αυτό, όπως καταλαβαίνετε, μας ανησυχεί και μας τρέχει ακόμα περισσότερο στον εγχώριο τουρισμό, ο οποίος φέτος θα είναι η βάση πάνω στην οποία θα στηριχθούμε για να σώσουμε ό,τι μπορούμε. Έτσι. Πείτε μου κάτι, υπάρχει ενδιαφέρον από ξενοδοχειακά συγκροτήματα, από μονάδες, από τους επαγγελματίες του νησιού να δηλώσουν συμμετοχή στον κοινωνικό τουρισμό? Διότι, όπως και να το κάνουμε, είναι μια βοήθεια σε μια περίοδο που οι επιλογές δεν είναι και πάρα πολλές. Άρα, σαφώς υπάρχει, και πάρα πολλά από τα ξενοδοχειακά καταλήμματα της Σαμοθράκης θα υποβάλουν αίτηση για να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία των επισκεπτών οι οποίοι μέσω του κοινωνικού τουρισμού θα θελήσουν να έρθουν στο νησί μας. Mm-hmm. Μάλιστα. Άρα δεν έχουμε ακόμη εικόνα για το πόσα καταλήμματα μπορεί να είναι αυτά. Δεν τα καταλήμματα θα είναι τα περισσότερα, με δεδομένο το ότι όλοι οι επαγγελματίες του τουρισμού αυτή τη στιγμή ψάχνουν κάποιους τρόπους για να αυξήσουν κατά το δυνατόν τα έσοδά τους. Mm-hmm. Απλά ξαναλέω ότι βρισκόμαστε σε ένα απολύτως μεταβατικό στάδιο, οπότε αντιλαμβάνεστε, δηλαδή, είναι πάρα πολύ κρίσιμες οι πρώτες μέρες του Ιουλίου, διότι είναι μια περίοδος που ανοίγουν τα σύνορα, θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει με τους γείτονες, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν θα ξεκαθαρίσουν πάρα πολλά πράγματα, ευελπιστώντας πάντα για το καλύτερο, προσδοκώντας δηλαδή ότι τουλάχιστον όταν αφορά τους Έλληνες, τον πληθυσμό από τη χερσαία Ελλάδα, η Σαμοθράκη, όπως και νησιά που έχουν τα χαρακτηριστικά της Σαμοθράκης, φέτος θα προτιμηθούν, με την έννοια του ότι παρέχουν μεγαλύτερη ασφάλεια, δεν υπάρχει ασφυκτικό ποσοστό εννοώ συναθρήσεις ατόμων τέτοιες που να δημιουργούν επικίνδυνες καταστάσεις κλπ. Η αλλαγή αυτή όσον αφορά προς τον εγχώριο τουρισμό αλλάζει και τα σχέδια της Επιτροπής Τουρισμού όσον αφορά την καμπάνια την οποία έχετε κάνει μέχρι στιγμής? Κοιτάξτε, η βάση πάνω στην οποία στηριχθήκαμε ξεκινώντας το πλάνο μας για τη φετινή σεζόν οπωσδήποτε στόχευε κατά βάση στις βαλκανικές χώρες. Βέβαια, μιλάμε για μια περίοδο όπου τα δεδομένα ήταν διαφορετικά και δεν γνωρίζαμε αυτό το οποίο θα πέρχεται και την εξέλιξη που θα είχε. Από κάποια στιγμή και μετά ξεκίνησαν να γίνονται βήματα γοργά στην κατεύθυνση την οποία περιγράφεται, δηλαδή για να δημιουργήσουμε ένα κλίμα επισκεψιμότητας όταν αφορά Έλληνες, και αυτό στο βαθμό που μπορούμε, δηλαδή είτε μέσω των Δήμων της περιφέρειάς μας, είτε μέσω της ίδιας της περιφέρειας, είτε μέσω του Υπουργείου Τουρισμού, σε ένα μεγάλο βαθμό το πετύχαμε, και με την προβολή του νησιού μέσα από μια σειρά πραγμάτων τα οποία δρομολογήσαμε προμοτάροντας το νησί και με τη βοήθεια της Ζάντε Φέρης, η οποία μας ενέταξε στο πρόγραμμα προβολής της εταιρείας, μέσα από την δυνατότητα που μας δόθηκε φέτος από κάποια μεγάλα κανάλια να κάνουμε κάποιες προσφορές
ούτως ώστε να γίνουν γνωστά τα καταλήματα, να γίνει γνωστή η Σαμοθράκη, η ιδιαιτερότητα του νησιού. Όλα αυτά και μια σειρά από άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν και με το Υπουργείο Τουρισμού θεωρώ ότι δημιουργούν ένα ρεύμα επισκεψιμότητας. Αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι διαφορετικό από το ρεύμα που θα υπάρχει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχουν εκείνες οι προϋποθέσεις και εκείνη η ψυχολογία ώστε και οι Έλληνες να κάνουν διακοπές. Και βέβαια να μεγαλώσουμε κατά το δυνατόν αυτό το εύρος των ημερών. Δηλαδή να κάνουν διακοπές οι Έλληνες το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου ή τον Αύγουστο, όπως καταλαβαίνετε, από μόνο του δεν είναι αρκετό. Mm-hmm. Θα πρέπει δηλαδή να δημιουργηθούν εκείνες οι προϋποθέσεις ή εκείνη η ψυχολογία, αν θέλετε, εκείνη η συνάρτηση πολλών παραγόντων, ούτως ώστε το διάστημα αυτό κατά το οποίο θα πραγματοποιηθούν οι διακοπές να είναι όσο δυνατόν γίνεται μεγαλύτερο. Βέβαια, είναι πολύ ευχάριστο γεγονός ότι η Σαμοθράκη είναι στον κοινωνικό τουρισμό. Αλλά κύριε Φωτεινέ, επειδή κατά καιρούς και εμείς το ξέρουμε εδώ που ζούμε, λέμε ότι ας πούμε η μετακίνηση, η μεταφορά προς την Σαμοθράκη έχει μεγάλο κόστος. Γιατί δεν υπάρχει ο ανταγωνισμός. Κυρία Ματζίδου, θα πρέπει λίγο να φύγουμε από αυτή τη διαδικασία. Αν σκεφτούμε δηλαδή. Ρωτάω εάν ο κοινωνικός τουρισμός περιλαμβάνει, αν γνωρίζετε. Το κόστος για το οποίο μιλάμε δεν είναι μεγάλο. Θα έλεγα δηλαδή ότι το κόστος αυτή τη στιγμή συγκριτικά πάντα με τα μίλια και πάντοτε με νησιά, με τα ίδια χαρακτηριστικά και τις ίδιες χιλιομετρικές αποστάσεις από την Κερσαία Ελλάδα, είναι το ίδιο και σε πολλές περιπτώσεις είμαι σε θέση με απόλυτη βεβαιότητα να σας πω φτηνότερα. Άρα. Το θέμα του ακριβού εισιτηρίου πλέον δεν υφίσταται. Έτσι, και αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει συνείδηση. Να το καταλάβει ο κόσμος. Στην κατεύθυνση αυτή θέλω να σας ενημερώσω ότι γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες για να επεκταθεί η επιδότηση και να γίνει 12 μήνη, πολύ πιθανό το επόμενο διάστημα να έχουμε άμεσα πριν τη λήξη του καλοκαιριού και νέα πάνω σε αυτό. Οπότε αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο συντύμει ακόμα περισσότερο έτσι, στο να πούμε ότι το νησί γίνεται ακόμα πιο ελκυστικός προορισμός. Ξέρετε, θα είναι ένα κίνητρο. Γι' αυτό ήθελα, αλλά δεν με αφήσατε πιθανό να ολοκληρώσω και το ερώτημα. Αν έχει γίνει κάποια κίνηση, ώστε και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια να έχουν κάποια έκπτωση με βάση όλο αυτό το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, όπως περιλαμβάνει και αεροπορικά εισιτήρια και ακτοπλοϊκά εισιτήρια για άλλες περιοχές. Αυτό ρώτησα, εάν γνωρίζετε κάτι. Ότι, ας πούμε για την τόπια, για την εταιρεία που εκπροσωπεί τη Σαμοθράκη, ότι αυτή τη στιγμή ήδη αυτές οι εταιρείες από την κίνηση που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα εκτός επιδότησης είναι πάρα πολύ πληγωμένες. Εμείς από μόνοι μας δεν μπορούμε να έχουμε αυτή την απέτηση. Νομίζω όμως ότι αυτό είναι ένα αντικείμενο μελέτης από το Υπουργείο σε αυτή την κατεύθυνση γίνονται και προσπάθειες που περιέγραψα προηγουμένως για την επέκταση της επιδότησης σε 12μήνη βάση. Μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Φωτεινέ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ καλό κύριε Ματζίδο, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Η άσκηση Atlantic Resolve 2020 που θα διενεργηθεί το επόμενο διάστημα έφερε στην Αλεξανδρούπολη στελέχη της Αμερικανικής Στρατιωτικής Μονάδας Μεταφορών. Μαζί με τοπικά στελέχη των ενόπλων δυνάμεων συμμετείχαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στον οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης για την προετοιμασία της. Αμέσως μετά ακολούθησε ξενάγηση στο λιμάνι καθώς αναμένονται στην περιοχή στρατιώτες, πολεμικά πλοία και εξοπλισμός.